Domini Pansi. Το καιρό εκείνο οικολούθη το Ιησού όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν και γεννήτης ουσαν ρίση αίματος έτη δώδεκα και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσισα τα παρεαυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού ελθούσα εν το όχλο όπισθεν, ύψατο του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρ, ότι καν των ηματίων αυτού άψομαι, σωθήσομαι. Και ευθέως εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής, και έγνω το σώματι, ότι ήατε από της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσενε αυτό, την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν, επιστραφείς εν το όχλο, έλεγε, της μου ύψατο των ηματίων, και έλεγον αυτό είμαστε αυτού, βλέπεις τον όχλο συθλίβοντάς σε, και λέγεις της μου ύψατο, και περιεβλέπετο ειδήν την τούτο ποιήσασαν, ιδέ γενή φοβηθήσαν και τρέμουσαν, ιδία ο γέγονεν επ' αυτή, ήρθε και προσέπεσεν αυτό και είπεν αυτό πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπεν αυτή, θίγατε ρη πίστη σου σε σωγέσαι. Είπαγε εις ειρήνη και εις τη γης από της μάστιγος σου. Είπαγε η Σιρήνη, η Αγία αυτή γυναίκα, η οποία είναι η Αγία Βερονίκη, είχε πίστη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό και έλεγε μέσα της ότι μόνο αν ακουμπήσω το κράσπεδο από το ημάτιον του Κυρίου θα σωθώ, θα γίνω καλά. Και αυτός βέβαια ήταν ο καρπός της πίστεως. Ποιος? Η θεραπεία της. Γιατί ακριβώς ήταν η γυναίκα η οποία έλεγε εν εαυτή, προσευχόταν, έλεγε εις τον Θεό, αλλά και είχε μέσα της αυτή τη βεβαιότητα, η οποία ήταν καρπός της πίστεως και της προσευχής της. Γιατί οπωσδήποτε εσωτερικά θα παρακαλούσε τον Θεό να την ελεήσει, να την βοηθήσει. Αλλά ακριβώς επέτυχε του ποθουμένου, γιατί η προσευχή αυτή ήταν δεμένη μαζί με την πίστη. Ήταν μια προσευχή επίμονη, μια προσευχή θερμή, μια προσευχή η οποία της χάρισε τη θεραπεία. Αυτή την προσευχή πρέπει να καλλιεργούμε και εμείς, να επιμένουμε. Και μάλιστα να γνωρίσουμε ότι είναι δώρο τελικά η προσευχή. Η τέλεια προσευχή είναι χάρισμα από το Άγιο Πνεύμα. Και θα πρέπει να επιδιώκουμε να λάβουμε αυτό το χάρισμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η φιλανθρωπία και η αγάπη του Θεού. Μας δίνει κάθε στιγμή το δικαίωμα να Του μιλάμε. Και γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, θα πρέπει να Τον αγαπάμε. Γιατί είναι αυτό εξαιρετικό προνόμιο που έχει ο άνθρωπος, να μπορεί κάθε στιγμή να απευθύνεται το πλάσμα στον πλάστη του, το δημιούργημα στο δημιουργό του. Αν δεν έλαβες ακόμα χάρισμα προσευχής ή ψαλμωδίας, λέει ο Άγιος Νίλος ο ασκητής, στο λόγο του περί προσευχής στη Φιλοκαλία, ζήτησε με επιμονή και θα το λάβεις. Γιατί ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτό το χάρισμα, αλλά το δίνει σε αυτούς που επιμένουν, που ζητούν μετεπιμονής και μεταπίστεως και μεταγάπης. Ή ουδέ που έλαβες χάρισμα προσευχής ή ψαλμωδίας,
εφέδρευσον και λήψη, λέει στο πρωτότυπο. Δηλαδή, στάσου και παράμενε εφέδρευσον, δηλαδή με επιμονή να παραμείνεις σε αυτή την εξήτηση του χαρίσματος προσευχής και θα λάβεις αυτό το χάρισμα. Ο Κύριος είπε μια ειδική παραβολή για να επιμένουμε στην προσευχή και να μην αποκάμνουμε την προσευχή της χείρας και του άδικου κριτού. Μια χείρα η οποία ήταν αδικημένη σε κάποια υπόθεσή της, πήγαινε εις τον δικαστή, αλλά εκείνος δεν της έδινε σημασία, δεν είχε άλλωστε να κερδίσει και τίποτε από αυτήν, οπότε την έδιωχνε. Αυτή όμως επέμενε και πάλι πήγαινε. Και τελικώς είπε αυτός ο δικαστής, ο αμελής και άδικος, για να μην με ενοχλεί πλέον αυτή και μου γίνεται βάρος, θα της κάνω αυτό που ζητάει, για να μην έρχεται και με ενοχλεί. Και αν αυτό συμβαίνει με τους ανθρώπους, και μάλιστα τους άδικους ανθρώπους, πόσο περισσότερο συμβαίνει με το δίκαιο Θεό, όταν ο άνθρωπος επιμένει και ζητάει το έλεος του Θεού και κρούει τη θύρα της εσπλαχνίας του Θεού, δεν θα λάβει την βοήθεια που ζητάει από τον Θεό, όταν βεβαίως το αίτημά του είναι σύμφωνο με τη σωτηρία του. Ο Κύριος έλεγε σε αυτούς και παραβολή για το ότι πρέπει να προσεύχονται πάντοτε και να μην αποθαρρύνονται. Λοιπόν, καθόλου να μην αποθαρρύνεσαι, σχολιάζει ο Άγιος Νίλος στο λόγο του αυτό περί προσευχής, ούτε να θυμείς επειδή δεν έλαβες, γιατί θα λάβεις αργότερα. Μπορεί να ζήτησες κάτι και να μην πήρες τίποτε, να μην πήρες, νομίζεις, απάντηση. Όμως μπορεί να την πάρεις αργότερα, να πάρεις αργότερα αυτό που ζήτησες. Και αν δεν το πάρεις, πάλι έλαβες εν το μη λαβήν, γιατί φαίνεται δεν ήταν δίκαιο αυτό που ζητούσες, δεν ήταν κατάλληλο για τη σωτηρία σου. Έλαβες με το να μην λάβεις. Τελειώνοντας την παραβολή αυτή, ο Κύριος είπε, αν και ούτε το Θεό φοβάμαι, ούτε τους ανθρώπους ντρέπομαι, όμως επειδή αυτή η γυναίκα με ενοχλεί συνεχώς, θα της δώσω το δικαίωμα της. Έτσι και ο Θεός θα κάνει σύντομα το θέλημα αυτών που τον παρακαλούν νύχτα και ημέρα. Γι' αυτό λοιπόν να είσαι χαρούμενος και να επιμένεις υπομένοντας τον κόπο της Αγίας Προσευχής. Και λέει και στο πρωτότυπο, έλεγε δε αυτής και παραβολήν προς το δίν αυτούς πάντοτε προσεύχεστε και μη εκακήν. Οφείλουμε πάντοτε να προσευχόμαστε και να μην λιποψυχούμε, να μην αποκάνουμε. Ουκούν μη εκάκη τέος, μήτε αθύμη ως μη λαβών. Μη λιποψυχείς, ούτε να θυμίσεις επειδή δεν έλαβες. Λείψη γάρ ύστερο, θα λάβεις μετά. Και επήγαγε την παραβολή και προσέθεσε στην παραβολή ο Κύριος το γάρ ή και Θεόν φοβούμε, που το λέγει ο άδικος κριτής. Το εάν και τον Θεό δεν τον φοβάμαι και άνθρωπον ούκεν ντρέπομαι και δεν ντρέπομαι κανέναν άνθρωπο, αλλά άγιε δια το κόπος μη παρέχει τη γυναίκα, αλλά όμως εξαιτίας του ότι η γυναίκα μου προξενεί ενοχλήσεις, ποιήσω την κρίση αυτής. Θα της αποδώσω το δίκαιο. Και ποιος το λέει αυτό, ο άνθρωπος, ο δικαστής, ο άδικος. Ούτως ουν και ο Θεός ποιήσει την εκδίκηση των βόντων προς αυτόν νυχτός και ημέρας εντάχει. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και ο Θεός που είναι απόλυτα δίκαιος θα επιτελέσει σύντομα τη δίκαιη ικανοποίηση σε εκείνους που φωνάζουν την ατά προς αυτόν νύχτα και ημέρα. Ευθύμη τη χαρούν, ας είσαι λοιπόν χαρούμενος προς καρτερών εμπόνος τη Αγία Προσευχή. Και έτσι να παραμένεις καρτερικά, με κόπο, αλλά και με υπομονή στην Αγία Προσευχή. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Χρειάζεται ταπείνωση και αγάπη. Χρειάζεται πίστη και ελπίδα. Μη θέλεις να γίνονται τα ζητήματά σου όπως νομίζεις εσύ, λέει στη συνέχεια ο Άγιος Νίλος.
αλλά όπως θέλει ο Θεός. Και θα είσαι ατάραχος και γεμάτος ευγνωμοσύνη στην προσευχή σου. Αυτό παθαίνουμε. Εγκλωβιζόμαστε στις επιθυμίες μας και στα θελήματά μας. Και στενοχωριόμαστε καμιά φορά και αγανακτούμε γιατί ο Θεός δεν μας τα εκπληρώνει. Αλλά ξεχνάμε ότι δεν είμαστε πάνσοφοι. Ο Θεός είναι πάνσοφος. Ο Θεός γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς το συμφέρον μας. Επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε υποδείξεις στον Θεό, είτε παράπονα, γιατί δεν μας έδωσε το ένα ή το άλλο, ή γιατί μας έδωσε κάτι που εμείς δεν θα θέλαμε. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τη σωτηρία μας πολύ καλύτερα τι χρειάζεται για τη σωτηρία μας από ότι εμείς. Μη θέλεις, μη θέλε ως σοι δοκεί, αλλά ως Θεό αρέσκει, γενέστε τα κατά σέ. Να μη θέλεις να γίνονται σχετικά με σένα όπως σου φαίνεται καλά, αλλά όπως αρέσει στον Θεό. Το αληθινά καλό είναι αυτό που πηγάζει από τον αληθινά καλόν, που είναι ο Θεός. Όχι τι αρέσει σε εμάς, αλλά τι αρέσει σε εκείνον. Γιατί αυτό είναι και το αληθινό συμφέρον μας. Μπορεί στην αρχή κάτι να μην μας αρέσει, εκ των υστέρων όμως θα δούμε πόσο ωφέλιμο ήταν αυτό, το σωτήριο φάρμακο που μας έδωσε ο Θεός. Και τότε θα είμαστε ατάραχοι και ειρηνικοί πάντοτε, γεμάτοι ευγνωμοσύνη. Και εσύ ατάραχος και ευχάριστος εν προσευχή σου. Πότε, όταν δεν θέλεις να γίνονται τα πράγματα σύμφωνα με τα θελήματά σου, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό μας δίδαξε και ο Κύριος στην προσευχή του στη Γεσημανή. Να ζητάμε από τον Θεό να μην γίνεται το δικό μας θέλημα, αλλά το δικό Του. Αυτό μας δίδαξε και με την Κυριακή προσευχή του Πάτερ ημών. Να λέμε γεννηθεί το θέλημά σου και όχι το θέλημά μου. Ας είμαστε λοιπόν πιστοί στο Θεό, όπως ήταν και αυτή η Αγία Γυναίκα, η Αγία Βερονίκη, η πρώην αιμορροούσα, η οποία μάλιστα, όπως λέγει ο βίος της, έκανε και ένα άγαλμα που εικόνιζε τον ίδιο τον Χριστό μας και στα πόδια του ήταν αυτή. Και αυτό το άγαλμα θαυματουργούσε όχι ακριβώς αυτό, αλλά ένα φυτό που φύτρωνε θαυματουργικά μπροστά από το άγαλμα. Ας έχουμε λοιπόν πίστη στο Θεό και προσευχή επίμονη για να αξιωθούμε και τη σωτηρία μας. Το δεύτερο μου δόξα πάντοτε νύχια ή και σε όλους των αιώνων. Αμήν.